Άγνης. Δείτε εδώ παιδιά τι γίνεται πάνω στα παλιούρια. Φέτος θα έχει μπερδέψει ο καιρός στα μελίσσια και ανησυχώ για το πότε θα ξεκινήσουν οι φυσικές τους σεισμινουργίες, γιατί κανένα δυο ξεκίνησαν προώρα, κάποια στριμώχτηκαν από χώρο. Παρόλο που έχει βροχές, δουλεύει το παλιούρι, βάζει νέκταρ. Και αυτό συμβαίνει μάλλον γιατί είναι και ποτισμένο, είναι δυνατό δηλαδή. Και παρόλο που τρώει και δεν έχει ανοίξει και όλο. Είναι ποτισμένο. Και ενώ είναι ευαίσθητο το παλιούρι όπως ξέρουμε, δεν μασάει. Τα μελίσσια είναι στην τελευταία φάση ανάπτυξης. Αυτή είναι η τελευταία τροφή για φέτος. Ό,τι μέσα έχει σε μέλι θα καταναλωθεί μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως και να οριμάσει το μελίσι. Να κάνει τον κύκλο του και όταν αρχίσει να πέφτει η γένα, τότε περισσεύει και μέλι και χώρος για να αποθηκεύσει και να τριγύσουμε εμείς. Έχει εδώ γυαλίζει. Όλα αυτά θα καταναλωθούν και αν περισσέψει κάτι θα μπει στην αριστερή πλευρά, για να γνωρίζουμε ότι αυτό ήταν, μπορεί να έχει λίγο ή πολύ υπόλοιμα τροφοδοσίας, κάτι που εγώ προσπαθώ να έχω και έχω 100% γνήσιο μέλι και σκέτο μέλι. Όταν θες όλα γίνονται. Τι κερίθρα είναι αυτή. Τι έβαλα μέσα. Να και η μάνα εδώ γεννάει. Τι βλέπετε. Ωραία το μελίσι. Ευχαριστή τρίτο πάτωμα που ψιάζουμε. Γκρινιάζει ο κόσμος φέτος. Ήταν καλή χρονιά μελισσοκομικά. Για μένα είναι καλή. Είμαι ευχαριστημένος. Ίσως έτυχε, ίσως δεν ζητάω πάρα πολλά, δεν ξέρω. Καλομάθαν ξεχάστηκαν την περσινή χρονιά οι μελισσοκόμοι, γιατί ήταν καλή, αλλά ήταν εξαιρετική, ήταν εξαίρεση η περσινή χρονιά σε σχέση με όλες. Και δεν κάνει να ξεχνάμε και να νομίζουμε ότι εντάξει, πιάσαμε το τζόκερ. Μια χρονιά, έχω πει πολλές φορές ότι κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον υποφέρει, το ξέρουν όλοι. Ο ωκεανός, τα δάση, το οξυγόνο, ο ουρανός, τα πάντα είναι κάπως επηρεασμένα αρνητικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάτι που αποδείχτηκε με το πείραμα του κορονοϊού. Ήταν πείραμα.
όπως καταλάβατε κι εσείς που πιστεύατε. Φαντάζομαι όλοι καταλάβαν τώρα ότι άλλο σκοπό είχε η κατάσταση εκείνη που ζήσαμε. Και πέσαν και τα όρνια να κατασπαράξουν ό,τι μπορούν, φαρμακευτικές και ΣΥΑ. Ναι, πολιτική μίσης. Θα μιλήσει είναι καλά. Βλέπω να χρειαζόμαστε πάτωμα. Λατώματα, τρία τρύπατα. Πάνε. Να δούμε και καμία παραφιάδα. Να σας πω το εξής παράξενο. Αυτές οι παραφιάδες, η μάνα γέννησε 22 Απριλίου και είχα κάνει ένα ζέντερ 22 Απριλίου, γέννησε η μάνα και κολλάφθηκαν και οι μέρες στις 14 μέρες. Έβρεχε εκείνες τις μέρες, δεν πετάξανε προφανώς να γονιμοποιηθούν και κλειστήκαν. Μετά τις βρήκα εγώ μέσα, δεν γεννούσαν, άμα άλλο δεν έπιασε η παραφιάδα. Πέρασε ένας μήνας και, έτσι να θυμηθώ πόσες μέρες, 22, γέννησε πριν λίγες μέρες δύο τελευταίες παραφιάδες. Τώρα τελειώνει σήμερα και ο Μάιος. Τέλος πάντων, πάνω από ένα μήνα και δεν ήξερα τι συμβαίνει. Και τελικά γεννήσαν. Κάτι που συμβαίνει μερικές φορές, όπως είναι η φετινή χρονιά που κλειστήκαν. Και στην αρχή πίστεψα ότι χαλάσαν, ότι δεν θα βγουν, ότι θα μουλαρώσουν οι βασίλισσες, και αυτές τελικά γεννήσαν μετά. Χάλασα μία μικρή παραφιαδούλα, νόμιζα δεν θα γίνει, κακώς. Μετά σκέφτηκα, λέω, θα τα αφήνω και άφησα τις υπόλοιπες. Για να δούμε τώρα. Έγινε αρενογόνο, αρενοτόκο ή κανονικογόνο. Γεννημένη, δεν έχει σφραγίσει για να ξέρουμε. Αλλά έχει αρκετό νέκταρ. Άμα δείτε τη μάνα θα καταλάβετε ότι είναι κανονική γέννα. Δώσε λίγο χώρο να γεννήσει. Γέννησε και από εδώ. Γύρες. Τι να πω, με τα ματιά σου πολύ καλά πάνε. Και σε σχέση με τη χρονιά όπως είναι και γενικότερα είμαι ικανοποιημένος. Δεν βρίσκω τη μάνα τώρα. Ακόμα ένα. Λέτε. Βαρβάτα, βαρβάτα, Μελίσσα.
Τι γίνεται, ρε μάγκες. Τι γίνεται, ρε μάγκες. Πάμε για πάτωμα, γιατί ξεκινήσουν να σμυργούν. Μία Μαΐου σήμερα το 23. Για το αρχείο μου. Πω, πράμα που σαλεύει. Αμά, αν χρειαζόμαστε κεριά, χρειαζόμαστε και τι δεν χρειαζόμαστε. Ωραία, πράμα, μέλια εδώ. Πέρυσι, παιδιά, που δεν είχαμε λύση, είχα μόνο μικρά. Τα είχα χάσει και προσπαθούσα να τα ξαναφτιάξω. Ξεχαρμάνιαζα με τον αλωνόν τα μελίσια. Φέτος ήρθε η ώρα να χαρώ κι εγώ. Ωραία πράγματα. Δεν έχει χώρο νομίζω πουθενά. Πρέπει τώρα να αφήσω το κινητό για να δοκιμάσω να δω τι παίζει στο κάτω πάτωμα από γύρες, φαντάζομαι. Τα ξυγονέματα. Να κάνω καμιά αντιστροφή, να ανεβάσω πάνω κανένα που έχει αδειάσει, γιατί θα αρχίσει να σμινοργεί το μελίσι άμα δεν βρίσκει χώρο τώρα η μάνα εδώ πάνω. Δεν έχει όρεξη να πάει μόνη της κάτω. Πω. Πώς λένε αυτά τα cult τραγούδια. Τρέλα, το παλιό τρέλα. Τρέλα το παλιό. Τι έχουμε εδώ. Ωχ, μέλια. Όπως είπα και πριν, ότι έχει συλλεχθεί μέχρι τώρα και έχει αναμειχθεί τυχόν αναμειχθεί με τροφοδοσία, θα μπει σε τροφοποθήκη. Τροφοποθήκη μέσα στο ίδιο το μελίσι. Εγώ το βάλω στην αριστερή πλευρά και στο γονοθάλαμο και στο... και στη γονοφουλιά, στο μελετό θάλαμο. Τώρα που έχει κόσμο είναι επικίνδυνο να σκοτώσουν μέλισσες, γιατί θα φτιάζω μπροστά να βιάσει το καπάκι. Γίνεται ένα μακυλό, ένας χαμός. Όλα πάνε καλά.